Η άποψή μου ως πυροσβέστης, δεν είμαι μόνο πυροτεχνολόγος, έχω καεί στη φωτιά. Και όχι σε εισαγωγικά, κυριολεκτικά. Θα πω το εξής, ότι η προτροπή μου για ασφαλές σπίτι, εδώ βέβαια κρίνεται του αποτελέσματος, αλλά τι συνετέλεσε ένα δομικά σωστά κατασκευασμένο σπίτι να γίνει παρανάλωμα πυρός, όλα αυτά τα οποία αποέφυγε ένας πυροσβέστης να του συμβούν. Του σπιτιού και του ιδίου. Δηλαδή, αυτό το οποίο μόλις εσείς περιγράψατε και ο κύριος καθηγητής ως οξύμορον, δηλαδή σαν να έχουμε ένα δικείο με κάψιμα έξω από ένα πυρασφαλές σπίτι. Αυτό είχαμε κάνει. Είχαμε ένα πυρασφαλές σπίτι, βέβαια δεν είχαμε ελέγξει τα κουφώματα που είναι το ίδιο πυρασφαλές, μια πόρτα λέει δίωδος να εισέλθει φωτιά, αλλά είχαμε και ένα ντεπόζιτο με βενζίνη, γιατί το πεύκο και τα πεύκα εντό όλο και εντό συνόλο σε αυτές τις συνθήκες που βρέθηκαν αυτά τα συγκεκριμένα δέντρα προχθές, ήταν, θα έλεγα, είχαν τη συμπεριφορά καύσης βενζίνης. Όταν το εκρηκτικό μείγμα στον αέρα και σε πολύ χαμηλό ύψος ήταν ανάλογο, όχι τόσο, αλλά περίπου ανάλογο της καύσης βενζίνης, αφού τα ρηκινούχα και τα διάφορα έλαια εξατμιζόμενα δημιουργούν το ίδιο εκρηκτικό μείγμα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όποια πρόταση και να κάνουμε σε κάποιον να πάει σε ένα σπίτι το οποίο περιγράφουμε ως ασφαλές, μας ευρίσκει ανακόλουθους και μας διαψεύει. Όμως θα ήθελα να πω το εξής εδώ. Εγώ προσωπικά ως πολίτης και ως πυροσβέστης αρνούμε πλέον να χρεώνουμε τους ανάπτους αυτών των ανθρώπων. Κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι εν καιρό ειρήνης, και αναφέρομαι στην ειρήνη και δεν αναφέρομαι σε πολεμικά γεγονότα, αλλά εν καιρό ειρήνης, όπως λένε οι πυροσβέστες, πριν την φωτιά, θα πρέπει να δούμε την πραγματικότητα με ρεαλισμό. Έχω κουραστεί πλέον στα 30 και πλέον χρόνια να ακούω διαπιστώσεις. Πολύ καλά τις λέμε και εγώ και ο κύριος καθηγητής και όλοι. Τι έφτασε και τι κάνει. Αυτός ο οποίος είναι εντεταλμένος να προβλέψει αυτό το πράγμα, να δει και ο ρεαλισμός και να ενημερώσει τον κόσμο, να του πει επιτέλους ότι όταν συμβούν αυτά τα γεγονότα δεν μπορώ να σε προστατέψω. Άρα κόψω το ρημάδι το δέντρο από εκεί. Τι να του λέω τώρα σε 100 ανθρώπους που πέθανε. Ότι ξέρεις πέθανε γιατί είσαι στο πέφκο στην αυλή σου. Ότι ενώ σου λέει η πολιτική προστασία ότι πρέπει να το κόψεις, δασκή σου λέει σωστά γιατί έτσι λέει ο νόμος ότι δεν πρέπει να το κόψεις. Σήμερα αυτά τα κακουργήματα που έχουν διαπραχθεί και που παραγράφονται μετά από 20 ετία δεν έχουν ηθικούς αυτούργους. Έχουν ηθικούς αυτούργους. Το φυσικό τον αναζητούμε, αλλά έχουν ηθικούς αυτούργους. Δεν είναι μόνο οι διαπιστώσεις. Μην μου κλείσετε. Αυτό που λέτε είναι και. Εντάξει, οι διαπιστώσεις, έχετε δίκιο. Εδώ τι να το κάνεις, έχεις 81 νεκρούς και βλέπουμε. Και σήμερα είναι οι πυρκαγιές, προχθές ήταν οι πλημμύρες, αύριο θα είναι οι σεισμοί. Και χθες το κεντρικό δελτίο έβλεπα με έκπληξη και εσάς να έχετε έκπληξη. Ούτε τα στοιχειώδη δεν μπορούν να λειτουργήσουν οι υπεύθυνοι. Κάποιος φίλος εκεί στο τηλεοπτικό δελτίο βγήκε και είπε με ρεαλισμό και τον ετοιμάει η γενναιότητά του. Δεν μιλούσε με ξύλινο λόγο, αλλά μιλούσε με την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Όσο και αν θέλουμε να την ερωποιήσουμε, το να παρεθούμε κάθε φορά το τι κάναμε εμείς και τι δεν κάναμε οι άλλοι, το αποτελέσματος κρίνεται. Αυτό που δεν κάναμε είναι αυτό που είναι σήμερα. Δεν προστατεύσαμε τους ανθρώπους. Ποιος καλείται να τους προστατεύσει? Αυτός πρέπει να πάει να σβήσει τη φωτιά. Τα κατάφερε. Όποιοι λόγοι και αν έφτεξαν, δεν τα κατάφερε. Και δεν τα κατάφερε αυτός που λέγεται, εγώ δηλαδή. Κλήθηκα να προστατεύσω μια ζωή. Γιατί εμποδίστηκα? Αρνούμε να φέρω πια την ευθύνη αυτών των ανθρώπων, αυτοδιοικητικών ή πολιτικών. Έπρεπε όμως να το έχω καταγγείλει πιο νωρίς. Και να έχω πει ότι ξέρετε, αυτό το πράγμα δεν με καλύπτει, δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Δεν μπορώ σε περίπτωση. Το φαινόμενο ήταν φυσιολογικό, θα συμβεί. Είναι ένα δάσος παρθένο, δεν καεί και ποτέ, μοιραία θα καεί. Μπορούσε να καεί και από μόνο του, χωρίς να του βάλει κανείς φωτιά. Εάν υπάρχουν και συνθήκες όλες αυτές, υπήρξαν. Κάηκαν 100 άνθρωποι. Τι ψυχή θα παραδώσουμε όλοι εμείς? Το να κάνουμε διαπιστώσεις να λέμε έφταξε το δέντρο που είναι στην αυλή. Μην πείτε πως δεν το είχε δει κανείς. Και ξέρετε ποιο είναι το τραγικό, αγαπητέ Γιώργο, φίλοι θεατές ή ακροατές. Εμείς καλέσαμε την πολιτεία αυτούς τους ανθρώπους να πάνε να κάνουν παραθερισμό. Είναι μια θα έλεγα ευτυχισμένη στιγμή των ανθρώπων. Είναι ένα ζητούμενο για πολλούς που δεν το. Μία μέρα, δύο μέρες. Να περάσουν ωραία. Και επειδή ακριβώς δεν ήξεραν τη ρημοτομία της περιοχής, δεν ήξεραν την έξοδο διαφυγής, κατέληξα σε μια πόρτα που την είχε κλείσει μια κυρία που χαίρεται. Χαίρεται να το μεταφέρει. Έχει γίνει viral πλέον. Αυτή η γυναίκα, ως ένδειξη θάρρου και όχι ένδειξη αποτροπής. Αυτό με εκπλήσει. Θέλω πριν σας αποδεσμεύσω, κύριε Κοκοτσάκη, να σας ρωτήσω άμεσα, στο μικρό κοσμό μας υπάρχουν κάποιες κινήσεις που κατά τη γνώμη σας
πρέπει τώρα να γίνουν με αφορμή αυτή την τραγωδία άμεσα, άμεσα, ποιες θα ήταν αυτές που θα δείχναν ότι κάτι πάει να αλλάξει? Εγώ προσωπικά και εσείς, πέραν του ότι να βγαίνουμε και να φωνάζουμε και να σε καμιά φορά να γινόμαστε και δεν ξέρω τι, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Όλοι μας οι πολίτες μπορούμε να απαιτήσουμε. Πλέον ο κόπος έχει φτάσει στο χτέ. Όμως αυτοί που έχουν τη δυνατότητα είναι η νομοθετική εξουσία. Πόσο καιρό θα ανέχετε όλους αυτούς? Μου είπατε για τη Μάντρα. Μέσα στη Μάντρα, μέσα στο ρέμα υπήρχε η ίδια η αυτοδιοίκηση που έκλεισε και έκλεισε τη Μάντρα. Δεν είδα να τιμωρηθεί κανείς άμεσα. Τα κακουργήματα δεν παραγράφουν. Δηλαδή πέθανε ένας άνθρωπος. Τι περιμένουμε, να του κάνει κάποιος μήνες? Τα κακουργήματα είναι αυτεπάγγελμα. Εδώ λοιπόν ποιος συνετέλεσε? Δια της παραλήψεως. Ποιοι έδωσαν οικοδομικές άδειες στην παραλία? Αυτό πρέπει να λειτουργήσει ως παράδειγμα. Και ο κολλασμός χρειάζεται καμιά φορά. Γιατί όταν υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν μπορεί, δεν θα τιμωρηθεί. Δεν έχει κανείς παρά να διαβάσει το πόρισμα της Γενικής Επιθεωρήτριας για τη Δασική Προστασία του 2006. Περιγράφει την περίπτωση στο μάτι και εγώ τυχαία το βρήκα. Θα καταλάβει κάποιος τι ακριβώς γινόταν εκεί. Η γυναίκα τώρα λέει πράγματα που συνέβησαν τώρα. Λέει πώς κάποιοι λαδώνονταν και προχωρούσε κανονικά μες στο δάσος η δόμηση. Αυτό λέει. Φίλε Γιώργο, το αυθαίρετο εις το γάζι δεν έχει καμία σχέση, όχι ότι αυτό είναι νομικά επιτρεπτό, αλλά το αυθαίρετο στο γάζι δεν έχει καμία σχέση με το αυθαίρετο στο δάσος. Όλοι το ξέραμε και όλοι κάναμε παντίους τρόπους που να τον νομιμοποιήσουμε. Τώρα που μας έκαψε, έφτανε αυτά. Δεν έχουμε την ίδια ευθύνη όλοι. Δεν έχουν την ευθύνη οι πεθαμένοι.